ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας λαμβάνει μέτρα μόνο και μόνο για να γυρίσουν πίσω τα τρακτέρ, κάνοντας λόγο για αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο σε εκπροσώπους αγροτών στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Τα προβλήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση μόνο με μέτρα που στόχο έχουν να γυρίσουν τα τρακτέρ πίσω. Εμείς θέλουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, και αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθειά μας, που να απαντά στα τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει στον αγροτικό κόσμο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επισημένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το διάλογο με τους αγρότες, σχολιάζοντας πως χωρίς ανάταξη του πρωτογενούς τομέα και διασύνδεσή του με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, οι αγρότες θα είναι ξένοι στον τόπο τους. Η Ελλάδα χωρίς την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων, τη διασύνδεσή του με το φτηνό κόστος ενέργειας, με τη μεταποίηση και με τον ποιοτικό τουρισμό, δυστυχώς θα γίνει μια πατρίδα που ο ελληνικός λαός και οι αγρότες θα είναι ξένοι στον τόπο τους, θα πάμε σε αφελληνισμό της οικονομίας και το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο σε αυτήν την επώδυνη και εθνικά καταστροφική πολιτική που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ αναφέρθηκε σε προβλήματα από την κλιματική κρίση, αλλά και προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, όπως τόνισε, καυτηριάζοντας ότι δεν είναι δυνατόν με τόσες ζημιές οι αγρότες να μην αποζημιώνονται, χαρακτηρίζοντας παράλληλα αδιανόητο την ώρα που η αύξηση στο κόστος παραγωγής είναι τεράστια, ακόμη να μην έχει καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Για όλα αυτά απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Δεν είναι μερικούς μήνες. Τι έκαναν? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάξανε 5 φορές διοίκηση. Προσπαθούν να τα φορτώσουν όλα στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να πλήττει τον αγρότη και να είναι ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι της εγχώριας ολιγαρχίας. Ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι προτεραιότητα οι ενεργειακές κοινότητες για αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, συνεταιρισμούς, ώστε να έχουν σταθερό κόστος τα επόμενα 15 χρόνια. Και όση ενέργεια δεν καταναλώνουν, να την πουλούν πίσω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα από αυτό το κέρδος να καλύπτουμε, παραδείγματος χάρη, την αύξηση του κόστους στα λοιπάσματα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αγροτών, που του έθεσαν τα προβλήματά τους, συνοδευόταν από το γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, βουλευτές και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο νησί.